φίλοι, ακούτε την εκπομπή Ράδιο Παντιέρα στο ελεύθερο ραδιόφωνο της Ερτόπεν. Στον ήχο είναι ο Βαγγέλης Πίσπας και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Ταμούλης. Συζητάμε με την Ελένη Βαφιάδου και την Σίλβια Κυλάκου, αρχιτέκτονας και πολιτικο σχανικός αντίστοιχα το κομμάτι των ασφαλιστικών, του ασφαλιστικού και τους, με τους εργαζόμενους με πλοκάκι. Και ήθελα τώρα, Σίλβια, να μας πεις λίγο τι γίνεται ακριβώς με το κέντρο ασφαλιστικών που έχει απασχολήσει πολύ το κλάδο σας και το σωματείο σας, ποια κατάσταση θα διαμορφωθεί, ε, 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 αν συνεχίσουν να γίνονται κατασχέσεις όσων έχουν ατομικές οφ οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία. Καταρχήν το κέντρο ίσπραξης ασφαλιστικών οφειλών ψηφίστηκε στους προηγούμενους μνημονιακούς νόμους και είχε βάλει στο στόχαστρο αυτοαπασχολούμενους κυρίως οι οποίοι αδυνατούσαν να πληρώσουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές. Ε, ξεκίνησε για κάποια ταμεία να κάνει κατασχέσεις ε, ήδη έχει μπει σε εφαρμογή δηλαδή το σχέδιο των κατασχέσεων από την προηγούμενη κυβέρνηση και τώρα όπως φαίνεται στο νομοσχέδιο Κατρούγκαλου το κέντρο αυτό ισχυροποιείται, ισχυροποιείται αυτός ο μηχανισμός και ταυτόχρονα ενοποιούνται οι έλεγχοι των χρεών σε εφορίες και σε ασφαλιστικά ταμεία καθώς και η ασφαλιστική και η φορολογική ενημερότητα. Ε, ήδη ο, ο, μέσα στο νόμο προβλέπεται η ενίσχυση του κέντρου ε, ίσπραξης ασφαλιστικών ε, Οφειλών, που σημαίνει ότι θα επιταχυνθούν ε, οι κατασχέσεις όσων έχουν ατομικές οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία. Στο σημείο αυτό θέλω να πω ότι ε, η ύπαρξη αυτού του κέντρου καθώς επίσης και οι ε, υπέρογγες ασφαλιστικές εισφορές ήταν αυτές που οθούσαν ε, χιλιάδες ε, μηχανικούς ε, να κάνουν πάυση εργασιών, να κλείσουν τα βιβλία τους προκειμένου να μην τους ε, κυνηγάει το χαράτσι ε, των σφορών, να μην τους κυνηγάει ε, αυτό το κέντρο να τους ε, κάνει κατασχέσεις και τα Ωστόσο θέλω να πω ότι αυτό το ζήτημα το προβλέπει το νομοσχέδιο δηλαδή βάζει ελάχιστο όριο 2.823 ευρώ στους ανέργους αλλά ταυτόχρονα λέει κάποια διάταξη του νομοσχεδίου ότι και σε αυτούς που έχουν κλείσει τα βιβλία. Δηλαδή θέλω να πω ότι πλέον με το νομοσχέδιο ε, κανείς πια δεν μπορεί να γλιτώσει από το χαράτσι ε, το οποίο θεσπίζεται. Ελένη, ποιο είναι ο ρόλο των φορέων όπω είναι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδο, ο Δικηγορικό Σύλλογο και άλλοι επιστημονικοί, επιμελητεριακοί ε, θεσμοί. Ε, εκπροσωπούν ε, πραγματικά το, με έναν ενιαίο τρόπο τα συμφέροντα των εργαζόμενων ε, μηχανικών, δικηγόρων και άλλων επιστημόνων, ε, Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει κενό εκπροσώπησης. Ε, είναι και γενικότερο αυτό το πρόβλημα, αλλά εμφανίζεται και σε αυτούς ε, τους φορείς. Όσον αφορά το ΤΕ συγκεκριμένα, ε, ήταν ενδεικτικό ότι και η, η αποχή στις τελευταίες εκλογές ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Ε, επίσης είναι ενδεικτικό ότι υπάρχουν Προ, προκύπτουν και εναλλακτικέ μορφέ οργάνωση των εργαζομένων, σε άλλους, προσπαθούν να βρουν άλλα κανάλια διεκδίκηση, ακριβώ επειδή δεν μπορούν να, να εκφραστούν μέσα από αυτού του φορεί. Βέβαια, πού και πού, εμφανίζονται, ανεβαίνουν στα κεραμίδια και αυτοί, ε, για τα μάτια ας πούμε, του κόσμου, κάπω. Ε, Δυστυχώ, μέχρι τώρα, ε, ο, ο ρόλο του ήταν αρκετά βρώμικο έτσι για παράδειγμα όχι μόνο αποσιώπησαν το έγκλημα του PSI αλλά έλαβαν και, και ενεργό ρόλο στο στην, στην, στο έγκλημα αυτό. Ε, οι συνάδελφοι μέχρι τώρα δεν έχουν δει καλό από τις μέχρι τώρα δικαιήσεις των φορέων αυτών και συγκεκριμένα του, του ΤΕΕ και του ΤΣΜΕΔΕ για να μιλήσουμε για τους μηχανικούς λίγο παραπάνω. Έτσι αυτό που έχουν δει είναι η κατάργηση των κατώτατων των αμοιβών, η καταρχήν ψήφιση της αύξησης των υπέρογων αυτών εισφορών, η εμπλοκή του Ταμείου στην Τράπεζα Αττικής και ρωτήστε ας πούμε τους ασφαλισμένους αν ήθελαν κάτι τέτοιο ή όχι και αν είδανε κάποιο καλό από όλα αυτά, από τις ας πούμε, της Τράπεζας Αττικής κτλ. Ε, χαρακτηριστικό δε, όσον αφορά το κατά πόσο εκπροσωπούν οι φορείς αυτοί το, τον κόσμο, είναι ότι θα αναφερθώ λιγάκι στο δημοψήφισμα, ε, ας πούμε, την προηγούμενη περίοδο, όπου ο πρόεδρος του, του ΤΕ είχε βγει υπέρ του ΝΕ, Πράγμα που απόδειξε και το είναι μακριά από τον κόσμο και από τα συμφέροντα τη πλειοψηφία. Οι όψιμε αντιδράσει που παρουσιάζονται και τώρα και που έχουν παρουσιαστεί και στο παρελθόν και από την προηγούμενη διοίκηση, Σπίργτζη, του Υπουργού δηλαδή, σκοπό έχουν την εκτόνωση τη κατάσταση και την απογοήτευση του κόσμου. Αυτή είναι η κατάσταση ε, και γι' αυτό δεν έχουμε καμία αυταπάτη ας πούμε, σε σχέση με αυτού του φορεί. Βέβαια, ε, έχουν κάποια, διαθέτουν κάποια εργαλεία. Έτσι, το ΤΕ, δηλαδή ο Τεχνικό Σύμβουλο του Κράτου, έχει, ε, ε, έχει, κάποια εργαλεία ώστε να μπορούν να μπλοκαριστούν κάποιε ε, ε, κάποιες, ε διαδικασίε. Ομοίω και ο Σύλλογο ε, των Δικηγόρων φαίνεται ότι έχει κάποια πυγμή. Αν αποφασίσει δηλαδή υποπίεση να κάνει κάποια πράγματα, φαίνεται ότι ε, μπορεί να. Μπορεί Μπορεί να έχει κάποιο διεκδικητικό χαρτί να παίξει. Βέβαια, όπω είπα, δεν υπάρχουν αυτά αυταπάτε ω προ το, του σκοπού των φορέων αυτών και γι' αυτό ε, προκύπτουν και άλλε μορφέ εναλλακτική εκπροσώπηση των εργαζομένων. Ε, σήμερα, Σίλβια, οι φορεί αυτοί, ε, τότε ο δικηγορικό σύλλογο, η Αττική Σύλλογη κλπ. ζήτησαν από την κυβέρνηση απλώ να αποσύρει τι επίμαχε διατάξει και να διοργανώσει έναν ουσιαστικό κοινωνικό διάλογο από μηδενική βάση. Ε, ενώ ξεκαθάρισαν ότι συμμετέχουν συζητήσεις της γνωστής επιτροπής που συνέστησε το Υπουργείο Εργασία. Ε, γιατί κατά τη γνώμη σας τέτοιοι φορείς όπως το ΤΕΕ, ο ΔΟΥΣΟΑ και λοιπά, δεν τολμούν να θέσουν καν θέμα απόρριψη τη κυβερνητική πρόταση. Ναι. Καταρχήν να πούμε για αυτού του φορεί σαφέστατα ότι δεν εκπροσωπούν τα δικαιώματα τη πλειοψηφία των κλάδων του, των δικηγόρων, των μηχανικών και των γιατρών, αλλά εκπροσωπούν κάποια ανώτερα μειοψηφικά στρώματα επιστημόνων, εργοδοτών ή και μεγαλομετόχων που εκμεταλλεύονται αντίστακτα του εργαζόμενου τους τους αντίστοιχους πάλι ε, μηχανικούς ε, ε, δικηγόρους ας πούμε εργαζόμενους αυτή είναι η κατάσταση στην ουσία δεν εκπροσωπούν ε, τα συμφέροντα της μεγάλης πλειοψηφίας αυτών των κλάδων. Ε, οι διεκδικήσεις τους είναι ε, ε, πραγματικά αστείε, δηλαδή να αποσύρει τις επίμαχες διατάξεις. Δεν θέτει καν θέμα ανατροπής αυτού του νομοσχεδίου, ενώ συμμετέχει σε ένα προσχηματικό διάλογο. Και αυτό θα πρέπει να το πούμε, ότι στην πραγματικότητα ε, είναι, είναι νομιμοποιεί τον ε, ψευδεπίγραφο διάλογο, προκειμένου τι να κάνει αυτό που λίγο πολύ συζητούσαμε και πριν. Να συζητήσει πού θα μπουν οι κόφτες για τα υψηλά εισοδήματα, πώς τα υψηλά εισοδήματα θα ε, πληρώσουν ε, το λιγότερο ε, δυνατό, και ταυτόχρονα ε, θέτουν ζήτημα σε διάφορα παράθυρα που βγαίνουν ότι το ασφαλιστικό η ασφαλιστική μεταρρύθμιση είναι μνημονιακή υποχρέωση ότι αυτό το ασφαλιστικό ε, είναι, πρέπει ας πούμε, οπωσδήποτε να περάσει στην ουσία δεν ασ, ασχολούνται καθόλου ε, με την ουσία του νομοσχεδίου αλλά ασχολούνται μόνο με τις ειδικέ διατάξεις των ταμείων τους αυτό που στην πραγματικότητα παζαρεύουν με την κυβέρνηση εκτός από τα από το ζήτημα των υψηλών εισοδημάτων είναι για παράδειγμα στο τσμέδε προκειμένου το τι θα γίνει με την Τράπεζα Αττικής που είναι ε, ο κάτοχος που την κατέχει το Ταμείο, το ΤΣΜΕ των Μηχανικών, αν δηλαδή θα εξακολουθήσει να παραμείνει υπό την κατοχή του ή όχι. Τι θα γίνει με τι εγγυητικέ επιστολέ που εκδίδει το Ταμείο υπέρ των εργολάβων και των μεγάλων συνήθω μελετητικών γραφείων, ποιο θα είναι το νέο καθεστώ που θα διαμορφωθεί. Στην πραγματικότητα, αυτό το οποίο παζαρεύουν με την κυβέρνηση και γι' αυτό δεν θέτουν θέμα απόρριψη τη κυβερνητική πρόταση, είναι πώ θα υπάρξουν συγκεκριμένε διατάξει εξαίρεση ε, από αυτό τον νόμο και μάλιστα όχι τη πλειοψηφία των συναδέλφων, αλλά ακριβώ των στρωμάτων που εκπροσωπούν, δηλαδή των εργοδοτών, των εξασφαλισμένων κτλ. Οι διοικήσει των ταμείων όπω του Τσμέδε και άλλων κλάδων του ΕΤΑ, τι ρόλο έπαιξαν κατά τη γνώμη σα για να φτάσουμε ω εδώ που είμαστε. Ε, το είπαμε λιγάκι και προηγουμένως ότι ήταν εντελώς αρνητικός ο ρόλος τους ε, γιατί πήραν ενεργό μέρος στη, στη λίστευση των αποθεματικών. Δεν είπανε τίποτα για το PSI, μόνο κατόπιν εορτής. Ε, ψήφισαν, υπερψήφισαν οι ίδιοι έτσι, γιατί είχαν δικαίωμα ψήφου. Ε, ψήφισαν λοιπόν την υπέρμετρη αύξηση των εισφορών και αυτό είναι ένα ενεργητικό ρόλο. Παρότι κατόπιν, μετά από τι μεγάλε αντιδράσει από του συναδέλφου, πήραν την ψήφο του πίσω και έβαλαν καταρχής και το, το ταμείο, τα, αποθεματικά του ταμείου στην τράπεζα Αττική χωρί να ρωτήσουν κανέναν ασφαλισμένο. Ε, αυτός, αυτός είναι ο ρόλος μέχρι τώρα Έτσι έκανε και η προηγούμενη διοίκηση Έτσι έκανε και η τωρινή Το αμπέχονο το βάζουν μόνο όποτε Όποτε κρίνεται έτσι απαραίτητο, ομοίως και ο Σπίρτζης, ας πούμε, προηγουμένω έβαλε τον πέχονό του πριν από τις εκλογές του ΤΕ προκειμένου να επανεκλεγεί και μετά ε, δεν έγινε τίποτα άλλο ε, και αυτή είναι η κατάσταση που δημιουργεί ε, έτσι ένα... Δεν, δεν μπορεί να δώσει, δεν, δεν μπορεί να δείξει εμπιστοσύνη στις διοικήσει αυτές. Υπάρχει μεγάλο χάσμα μεταξύ των συμφερόντων τη πλειοψηφία και των διοικήσεων, όπω όπως έχει φανεί από τη μέχρι τώρα δράση τη. Πρόσφατα ανακεφαλοποιήθηκε η Τράπεζα Αττική, μια που μιλάμε για το ΣΜΕΔΕ, το οποίο έχει ένα μέρο των αποθυματικών του ε, στη συγκεκριμένη τράπεζα. Τι ακριβώ συμβαίνει εκεί πέρα, Σίλβια, μπορεί να μα πει. Ναι, καταρχήν πριν από χρόνια οι, με ευθύνη οι διοικήσει του ΤΕΕ και του Τσμέδε αγόρασαν την Τράπεζα Αττικής έβαλαν σε αυτή ένα μεγάλο μέρος των αποθεματικών των ασφαλισμένων. Περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ είχαν βάλει στην προηγούμενη φάση, εκ των οποίων σήμερα αυτά υπολογίζονται ότι η σημερινή τους αξία είναι περίπου στα 10 εκατομμύρια, δηλαδή τίποτα. Ε, πρόσφατα έγινε και νέα ανακεφαλαιοποίηση με τα λεφτά των ασφαλισμένων. 383 περίπου εκατομμύρια ευρώ ε, μπήκε πριν από ένα περίπου μήνα και όπως μαθαίνουμε σήμερα από τις οικονομικές εφημερίδες έχει ήδη εξανεμιστεί το, τα 160 εκατομμύρια από αυτά με την κατρακύλα της ε, μετοχής ε, της Τράπεζας Αττικής από τα λεφτά των ασφαλισμένων, ε, σημειώνω πάντα. Ε, επομένως, στην πραγματικότητα, ε, οι, οι δικής αυτές ε, έπαιξαν με, τον, με τα χρήματα των ασφαλισμένων σαν να είναι επιχειρηματικός ε, τζόγο. έπρεπε συνέχεια να κάνουν ανακεφαλαιοποίησει, προκειμένου να κρατήσουν την τράπεζα αυτή που ευνοριζόταν συγκεκριμένα επιχειρηματικά. Συμφέροντα. και αυτό που έχει μείνει για τους άνεργους, τους αυτοαπασχολούμενους και τους μπλοκάκιδες μηχανικούς είναι ότι υπάρχει μια μεγάλη τρύπα που λέγεται Τράπεζα Αττικής, η οποία πέραν του PSI και, την, και των άλλων ε, ληστρικών ε, κλοπών ε, των αποθεματικών των ταμείων διαρκώς μπαίνουν ε, χρήματα ε, υπέρ του επιχειρηματικού τζόγου. Έχουν μάλιστα το θράσος ε, να ονομάζουν και την, την, την Τράπεζα Αττικής και Τράπεζα των μηχανικών και έχει μάλιστα ε, η Τράπεζα τική ε, μα κοροϊδεύει κιόλα, διότι ε, βγάζει και ειδικά επιχειρημα, ε, πακέτα ε, προκειμένου να διευκολύνει του συναδέλφους να πληρώνουν τις ασφαλιστικές του συφορέ. Πάμε σε ένα τελευταίο μουσικό διάλειμμα και θα είμαστε και πάλι μαζί σε λίγο.